Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα παραμείνουμε και στο αυτοδιοικητικό κομμάτι σίγουρα και στις εξελίξεις και σε αυτό το μέρος. Πάμε όμως πρώτα να συνδεθούμε αμέσως με το Ισραήλ. Θα συναντήσουμε και έναν κριτικό. Είναι ο Λευτέρης Ντελής και να τον ευχαριστήσουμε θερμά που είναι μαζί μας. Για μας έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και να συνομιλήσουμε μαζί του και να μας δώσει φυσικά και την εικόνα για το τι γίνεται στο Ισραήλ. Ένα Ισραήλ το οποίο ζει μια έκρηθμη κατάσταση για τρίτη ημέρα. Λευτέρη, καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα από το Νετιβό του Ισραήλ. Νετιβό του Ισραήλ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, επειδή το είπες έτσι και κατευθείαν, θέλω ο κόσμος να καταλαβαίνει. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ, να λέμε Ισραήλ έτσι απλά. Να δούμε λίγο το χάρτη. Να δούμε πού βρίσκεται ο Λευτέρης ακριβώς. Το Νετιβό. Καλά, το λέω Λευτέρη. Συγγνώμη, η προφορά μου δεν ξέρω αν είναι και σωστή. Νετιβότ, ναι, λοιπόν, πολύ σωστά. Το Νετιβότ έχω την αίσθηση ότι είναι κάπου εδώ, αν το βρήκα σωστά, στο χάρτη σήμερα που το αναζήτησα. Πολύ κοντά στη Γάζα, έτσι Λευτέρη. Όντως, είμαστε με γυμνό μάτι, όταν δεις, είναι απόσταση 13 χιλιόμετρα. Με οδικός είναι κάπου στα 20 χιλιόμετρα. Σε μια νοητή, έτσι, ας πούμε, ευθεία γραμμή, ας πούμε, είναι 13 χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα εκεί? Σήμερα από μεριάς ό,τι στέλνανε από τη Γάζα ρουκέτες είναι πιο ήσυχα. Ακούμε μόνο από χθες το πρωί μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα χτυπήματα που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα. Ναι. Δηλαδή τα ακούμε σφυροκόπημα μεγάλο. Σφυροκόπημα μεγάλο. Αυτό καταγράφουν και τα διεθνή μέσα από όπου και εμείς φυσικά πληροφορούμαστε. Για τους κατοίκους, για εσάς, για τους κατοίκους του Ισραήλ, το κλίμα ποιο είναι? Γιατί είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία για εμάς που το ακούμε, για όσους γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε εκεί. Εκεί όμως πώς είναι το κλίμα? Εδώ να φανταστείτε, η πόλη μας έχει κοντά στους 40.000 κατοίκους. Δεν κυκλοφορεί ψυχή έξω, μόνο αυτοκίνητα, τζιπ του στρατού, της αστυνομίας περιπολικά. Μόνο αυτά θα δεις να κυκλοφορούν έξω. Μας έχουν πει όταν νυχτώνει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, δηλαδή και σούπερ μάρκετ και φαρμακεία είναι μέχρι τις 6 ώρα, δηλαδή έχουν κλείσει τώρα, 6.30 είναι τώρα αυτά παρά. Ναι. Δεν κυκλοφορούν χωρίς σκοπό. Είναι και οι οδηγίες που σας έχουν δώσει αυτές, έτσι, ναι, περιορίστε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις σας, γιατί αν μη τι άλλο... Ναι. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Εχθές έπεσε εδώ κοντά μας, δύο τετράγωνα δίπλα μας, μια ρουκέτα. Έκανε μια μικρή ζημιά σε ένα σπίτι. Αυτά συμβαίνουν. Αλλά πάλι καλά που έχουμε το σιδερένιο θόλο που λένε, το Iron Dome. Mm-hmm. Και αναχαιτίζει ένα μεγάλο ποσοστό των ρουκετών. Δηλαδή δεν πέφτουν κανείς στον αέρα. Λευτέρη, κανείς δεν το περίμενε από ό,τι καταλάβαμε στο Ισραήλ μια τέτοια κλίμακας επίθεση, μια τέτοια ενέργεια. Όντως, δηλαδή αυτό που πιάστηκαν όλοι στον ύπνο δεν το συγχωρούν ούτε οι πολίτες του Ισραήλ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ στο Ισραήλ. Όχι. Μόνο από τους ελέγχους που κάνουν στο αεροδρόμιο, δηλαδή μπαίνεις κατευθείαν στο κλίμα περί τίνος πρόκειται εδώ πέρα. Δηλαδή σε ξεψαχνίζουν για να σου δώσουν το ελεύθερο να μπεις από το αεροδρόμιο, έτσι. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται σε όλη τη χώρα του Ισραήλ. Και μετά από αυτές τις γνώσεις που έχουμε και καλά για την ασφάλεια, απορούν όλοι. Και με μια μυστική, ακριβώς, με μια μυστική υπηρεσία που θεωρείται από τις κορυφαίες, αν ίσως όχι η κορυφαία στον κόσμο, έτσι Λευτέρη. Αυτή και η CIA νομίζω είναι. Από τις μεγαλύτερες σε όλο τον κόσμο. Από Κρήτη, πώς είναι η μόνιμη κάτοικη, αν έχεις εικόνα? Αυτό που ξέρω εγώ για ένας άλλος συνάδελφος, ο Κώστας ο Κουτσιούβας, ο οποίος είναι παντρεμένος εδώ. Ναι. Αυτό ζει στο κέντρο του Ισραήλ. Δεν θυμάμαι την περιοχή, νομίζω Πέταχ Τίκβα λέγεται. Mm-hmm. Έχει οικογένεια, έχει παιδάκια. Μιλούσαμε χθες και μου λέει, σκέφτομαι μου λέει, να τους πάρω να γυρίσω, να πάω σπίτι, να πάω αυτή ήταν η αμέσως επόμενη ερώτησή μου και για σένα, Λευτέρη, αλλά και για οποιοδήποτε Έλληνα με τον οποίο θα μπορούσε να μιλάς, να συνομιλείς αυτές τις ημέρες. Αν η σκέψη είναι να φύγετε, να ζητήσετε... Η σκέψη μου είναι, θέλω να γυρίσω, αλλά θέλω να πάρω μαζί και την μισθή μου, την τροφό μου, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μητέρα της, είναι κατάκητη.
δεν βλέπει καθόλου. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή, να τη μεταφέρουμε. Και πόσο περισσότερο να τη βάλουμε στο αεροπλάνο. Αν μου πείτε, εντάξει, μέσω συνοδείας, μέσω αμαξιδίου, αλλά το τι επικρατεί τώρα δεν έχω και ιδέα μεγάλη στους δρόμους προς το αεροδρόμιο. Και οι πτήσεις δεν είναι όλες ότι φεύγουν, έχουν πολλές ακυρώσεις. Γι' αυτό περιμένω τώρα να δω να καταλαγιάσει λίγο μία-δύο μέρες, να δω πώς θα κυλήσει το θέμα. Και να έρθουμε σε δόσεις, που λέει ο λόγος. Συζητούσαμε λίγο το τι γίνεται με τα καταφύγια. Δώσε μας την εικόνα, γιατί εμείς εδώ, όταν λέμε καταφύγιο, δηλαδή ακούμε σύρια, να αναζητήσουμε καταφύγιο, το μυαλό μας πάει σε κάτι υπόγειο. Είναι έτσι η εικόνα στο Ισραήλ, γιατί μου έλεγαν κάποιοι ότι ενδεχομένως το καταφύγιο να θεωρείται και ένα ασφαλές δωμάτιο μέσα στο σπίτι, μέσα στην πολυκατοικία. Ναι, βέβαια. Τώρα το σπίτι το οποίο σας μιλάω βρισκόμαστε στον έβδομο όροφο. Όλα τα διαμερίσματα, όλα τα σπίτια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια, αν δεν έχεις άδεια, αν δεν έχεις στα σχέδιά σου για να χτίσεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, μια πολυκατοικία, χωρίς το κάθε διαμέρισμα να έχει ένα δωμάτιο πολέμου, όπως το λένε εδώ, war room, που έχει, δηλαδή η τύχη του είναι, να φανταστείτε, 60 σαντιμέτρα πετών, σκυρόδεμα. Και περιέχει το δωμάτιο ειδικά φίλτρα για σε περίπτωση του πολέμου. Οι πόρτες είναι μεταλλικές, σιδερένιες, με μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή δεν περνάει τίποτα από πέρα. Αν δεν έχεις αυτό το σχεδιασμό για το σπίτι το οποίο θες να χτίσεις οπουδήποτε στο Ισραήλ, δεν σε αφήνει η κυβέρνηση να το χτίσεις. Λευτέρη, εσείς ζεις, νομίζω, τα τελευταία χρόνια μόνιμα εκεί, αρκετά χρόνια μόνιμα πλέον στο Ισραήλ. Τα 7. Άρα γνωρίζεις και την ψυχολογία του κόσμου. Εγώ θέλω να δω, μήπως φοβούνται για το μέλλον ότι ένα ντόμινο κλιμάκωσης γεγονότων, ότι πραγματικά θα δούμε μια ραγδαία κλιμάκωση από εδώ και πέρα. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα είναι εισαγωγικά τσατισμένος με τις μυστικές υπηρεσίες εδώ του Ισραήλ. Ότι δεν πήραν χαμπάρι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Με βάση όσα έχουν γίνει τώρα μέχρι στιγμής, το πώς μπήκανε, το πώς ρίξανε τους φράχτες, το πώς άτομα σκοτώθηκαν, πήγανε στο πάρτι αυτό στο μουσικό φεστιβάλ και σκοτώσαν τόσα νέα άτομα. Είναι πάρα πολύ τσατισμένος ο κόσμος και το μόνο που ακούτε είναι να ισοπεδωθεί η Γάζα. Να σας πω, κατά τη γνώμη μου και εμένα δεν είναι αυτή η λύση. Δηλαδή, ο απλός κόσμος εκεί δεν φταίει τίποτα. Το αίμα στο αίμα δεν είναι λύση, ναι. Αυτό ακριβώς. Και είναι η οργάνωση αυτή, να μιλάμε τα ονόματα, η οποία καθορίζει την τύχη των απλών ανθρώπων εκεί. Το μουσικό φεστιβάλ ήταν κοντά από εκεί που βρίσκεσαι, Λευτέρη, και το ρωτώ αυτό με λόγω της ιδιότητάς σου, τέταρτο, γιατί είσαι και εσύ λεπτά. Με το αυτοκίνητο από εδώ από το σπίτι μου είναι 13-15 λεπτά. Πάρα πολύ κοντά. Ναι. Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και ευελπιστώ την επόμενη φορά που θα τα πούμε να μην είναι υπό τέτοιες συνθήκες. Εμείς η πρόσκληση που σου κάνουμε είναι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι εδώ, στο στούντιο της Crete TV. Οπότε να παραμείνετε ασφαλείς, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και είμαστε καλά, όσο είμαστε στο σπίτι, δεν κυκλοφορούμε πολύ. Αυτό το αναφέρω και για την οικογένειά μου. Καλά κάνει. Γιατί ακούει. Σε επικοινωνία κάθε μέρα, βέβαια. Ακούει η οικογένεια, άρα να είναι ήσυχη, ότι είσαι εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Τα φιλιά μου σε όλους. Τις ευχές μας και τα φιλιά μας, Λευτέρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευελπιστώ να τελειώσει γρήγορα όλο. Έτσι.